εικόνα από το λιμάνι περίμενε, που είναι η εικόνα νομίζω της ημέρας αυτή. Εδώ είναι η Λιάνα Πετρή. Τώρα Λιάνα μου, βλέπουμε ήδη λοιπόν τις ρογμές που είναι μπροστά σου. Ακριβώς, και εκτείνονται προς το λιμάνι μπροστά. Για να δούμε. Οι ρογμές, αλλά θα δείτε και εδώ στο σημείο αυτό το μόλο που έχει σηκωθεί πάνω. Ακριβώς στο σημείο που δεν μπορεί να έρθει κανένα από τα μεγάλα πλοία. Είμαστε λοιπόν στο λιμάνι, στο σημείο που έχει προκληθεί και η μεγαλύτερη ισοζημιά. Θα βλέπετε πίσω μου και ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος, ο κ. Σπίτζης, είναι όλοι εδώ. Είναι όλοι εκεί, είναι λογικό είναι τώρα. Είναι το πιο σημαντικό κομμάτι αυτό τώρα της περιοχής. Μεγάλη ζημιά αυτή από ό,τι φαίνεται και δύσκολα αποκαθίσταται. Ή μάλλον θα καθυστερήσει να αποκατασταθεί, να το πούμε καλύτερα. Για λέγε λοιπόν, Ηλιάνα, τι άλλο είδες εκεί? Είναι αρκετά μεγάλη η ζημιά, είναι δύσκολη η πρόσβαση. Μάλιστα έχουν κάνει και έκκληση προς τον κόσμο να μην έρχεται προς το λιμάνι, τόσο σε αυτό όσο και στο μικρότερο λιμανάκι που βρίσκεται ακριβώς δίπλα. Είναι επικίνδυνο για όλους. Έχει ζητηθεί να μην πλησιάζει ο κόσμος. Εντάξει, εμείς είμαστε εδώ ώστε να μεταφέρουμε τα πλάνα στον κόσμο. Και αυτή τη στιγμή γίνεται και η... κοιτάζουν το πόσο μεγάλη είναι η ζημιά.